Γνωρίζει ότι οι γονείς ήταν χωρισμένοι. Αυτό πόσο ρόλο παίζει στη δική σου τη ζωή και στη σημερινή φάση που είσαι γονιός. Mm. Ο χωρισμός των γονιών σου σε σένα πόσο σε επηρεάζει στη ζωή σου μέχρι και σήμερα? Σίγουρα με επηρέασε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο και σε εκείνη την ηλικία. Τι ηλικία χωρίσανε? Ήμουν 12 ετών. Μάλιστα. Αλλά ξέρεις, Γρηγόρη, τα τραύματα τα οποία βιώνουμε από την παιδική ηλικία οι άνθρωποι, γιατρεύονται με πάρα πολύ θεραπεία. Αλήθεια είναι αυτό. Ή και ποτέ. Ναι, ή και ποτέ. Οπότε, σίγουρα με επηρέασε τότε. Ναι, αλλά μας κάνει αυτό που είμαστε σήμερα, ε? Ναι, σαφώς. Σαφώς. Και σίγουρα ακόμα πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα που έχω ζήσει στη ζωή μου με έχουν οδηγήσει να είμαι αυτό που είμαι σήμερα. Δεν το κρίνω. Είσαι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και το εννοώ. Εγώ σε θαυμάζω πέρα από τη δουλειά σου, έτσι, να το ξέρεις. Εγώ σε θαυμάζω για τα πάντα, αλλά η ερώτησή μου είναι πώς επηρεάζει ένα χωρισμένο νεαρό ουσιαστικά όταν αυτός κάνει οικογένεια. Να κάνει τα πάντα, αυτό βέβαια μόνο ο Θεός το ξέρει, και κάποια στιγμή μπορεί και ένα ζευγάρι να χωρίσει όσο και να το προσπαθεί. Να κάνει τα πάντα να κρατήσει την οικογένεια για να μην ζήσουν τα παιδιά του, ναι, αυτό που βίωσε αυτός. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που έζησα και εγώ. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, εγώ πέρασα διάφορα στάδια. Δεν ήθελα να κάνω οικογένεια γιατί φοβόμουν μήπως γίνει η οικογένειά μου. Χωρίς και συμβούν, ναι, τα ίδια. Όλα αυτά έπρεπε να τα δουλέψω. Γιατί δεν είναι και αυτός τρόπος να υπάρχεις και να ζεις, είναι ταλαιπωρία. Mm-hmm. Οπότε, ναι, πολύ θεραπεία. Ναι. Πρέπει να σου πω κάτι και για την Κάτια, για τη γυναίκα σου. Είμαι στο τηλεφώνημα που της κάνεις. Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να σου πω καταρχάς ότι είναι μια υπέροχη κοπέλα, μια πάρα πολύ σοβαρή κοπέλα. Μεγαλώσαμε με την Κάτια μαζί παρέα. Και είμαστε στο κλαμπ. Θυμάμαι και το πιο κλαμπ, πώς λέγεται το όνομά του, το θυμάμαι. Που μου λέει την ώρα που είμαστε εκεί και καθόμαστε, μου λέει: Γρηγόρη, με παίρνει ο Σάκης 2 λεπτά να βγω έξω. Τώρα σου μιλάω, τώρα πρέπει να ήταν ίσως το δεύτερο σας ραντεβού, το τρίτο τηλεφώνημα και όλα αυτά. Και επειδή τη λέω που όλα καλά, μου λέει εδώ, αλλά επειδή ήταν πάντα πολύ σοβαρή, ποτέ πάντα ήταν η κυρία και πάντα ήταν. Μάλαμα. Μάλαμα. Ήταν καταπληκτική. Ήταν υπέροχη και έπεφτα. Τώρα είναι πιο καταπληκτική. Τώρα είναι πιο καταπληκτική. Υπάρχει πιο καταπληκτική. Έχει δίκιο. Γιατί το λες αυτό, τι σημαίνει πιο καταπληκτική, γιατί είναι και σαν μητέρα υπέροχη? Γιατί με την Κάτια η αλήθεια είναι μαζί μεγαλώσαμε. Αυτά τα 20 χρόνια που είμαστε μαζί. Οριμάζουμε μαζί, μεγαλώνουμε, εξελισσόμαστε. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε και οι δύο πολύ καλύτεροι από ό,τι ήμασταν τότε. Τότε. Θυμάμαι τώρα που ήρθε κάτι, γιατί θυμάμαι που τη ρώτησα για την ταινία που είχε παίξει με την κουζίνα, αν ζήλευες ή όχι. Και είπε ότι ζήλευες. Δεν πήγες να τη δεις, ε? Πώς δεν πήγες, στην πρεμιέρα πήγα. Πήγες στην πρεμιέρα. Ναι, ναι. Και σηκώθηκε. Εντάξει, σε καταλαβαίνω. Έχει σταματήσει τώρα, δεν κάνει ταινίες καθόλου. Όχι, κάποια. Όχι. Εντάξει, έχει σταματήσει. Όχι, ήθελα να πω αν υπάρχει ζήλια, γλυκιά ζήλια μεταξύ σας. Εσύ από ό,τι κατάλαβα ζήλευες λίγο στην ταινία. Κοίτα, όχι στην ταινία. Πού? Όχι στην ταινία. Ξέρεις από ταινίες. Γιατί ξέρω από ταινίες. Κοίταξε, αυτό που περιγράφεις σαν ζήλια είναι ο φόβος μην χάσω τον άλλον στην πραγματικότητα. Αυτό είναι. Βέβαια. Γιατί συνδεόμαστε πολύ, επενδύουμε πολύ στους ανθρώπους. Mm-hmm. Οπότε η αλλαγή είναι αυτή που μας φοβίζει στην πραγματικότητα.